θεωρώ πως μπορούμε να μιλούμε αρκετή ώρα για όλο αυτό το πρόβλημα. Όμως η ουσία είναι πολύ συγκεκριμένη, το πρόβλημα είναι πολύ συγκεκριμένο. Και επίσης συγκεκριμένος πρέπει να είναι και ο συντονισμός όλων των Ελλήνων, το επαναλαμβάνω, και όχι μόνο συγκεκριμένων τάξεων, επαγγελματικών ομάδων είτε κοινωνικών ομάδων, διότι και το φορολογικό και το ασφαλιστικό αφορά άπαντες και πρέπει να συμπαρασταθούμε στον αγώνα. Η άποψή μου είναι ότι θα πρέπει να πάρουμε απόψε να εκδώσουμε ένα ψήφισμα, το οποίο πολύ λιτά και απλά θα λέει ότι συμπαραστεκόμαστε και συμμετέχουμε στις κινητοποιήσεις ή άλλες ενέργειες στα δίκαια αιτήματα των παραγωγικών τάξεων και των συνταξιούχων και των μισθωτών, για να συμπεριλάβουμε όλο τον κόσμο, σε αντίθεση με το ασφαλιστικό και το φορολογικό νομοσχέδιο, το οποίο επίκειται να έρθει προς ψήφιση στη Βουλή. Ούτε η κυβέρνηση τούτη, ούτε η άλλη, ούτε η παράλληλη, για να μην ερχόμαστε ρίξη, διότι ο στόχος είναι κοινός. Δεν είναι θέμα πολιτικής αντιπαράθεσης εδώ μεταξύ μας. Παραγωγικές τάξεις, συνταξιούχοι, μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες. Σωστό. Άφησα και τον εαυτό μου απ' έξω, Αντρέα, και το δικό σου και ούτω καθεξής. Έχεις δίκιο. Αυτή είναι η πρότασή μου και πιστεύω πως δεν βρίσκει κανένα σε διαφορετική θέση σε σχέση με αυτά που άκουσα πριν. Προσθέσω θέλω κάτι εγώ, ότι σε αυτό το ψήφισμα, για να μπορέσουμε πραγματικά να συμπεριλάβουμε την ουσία των πραγμάτων, πρέπει να γραφτεί ότι είμαστε ενάντια στην καταστροφική πολιτική των μνημονίων. Γιατί μνημονιακή πολιτική είναι αυτή. Αν δεν είχαμε υπογράψει και το τρίτο μνημόνιο, δεν θα είχαμε αυτά αυτή τη στιγμή. Και στο τρίτο φτάσαμε από τα δύο προηγούμενα. Άρα λοιπόν, είμαστε αντίθετοι σαν κοινωνία σε αυτό που οι πολιτικές δυνάμεις έχουν αποδεχθεί όλες. Αυτή τη στιγμή. Όλοι μαζί το υπογράψανε. Συμφωνούμε. Άρα, και ότι δεν το είπα είναι το ίδιο πράγμα. Οπότε συμφωνούμε, δεν το συζητάμε καν. Να μπει. Αν συμφωνούμε. Συμφωνούμε απόλυτα. Συμφωνούμε λοιπόν ένα κείμενο μικρό. Θα περιλαμβάνει αυτά που υπόθηκαν όπως έχουν καταγραφεί. Όχι, γιατί έχουν καταγραφεί. Δεν υπάρχει κανένα θέμα.